Jazz Blending πάλι. Άιντε, άιντε γάμο, τρελά μου. Ένα ευρώ για γκίφτ το βάλει να πει. Έχουμε καταντήσει Arsenal. Πώς το λένε το βιβλίο, στοχαστική φαντασία, περίμενα να το βρω, θα σου πω. Αν και δεν αξίζει να το... Ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Δεν είναι, θα βρεις πολλά τέτοια. Τα περισσότερα φιλοσοφικά είναι τέτοια. Λέγεται οντολογία της στοχαστικής φαντασίας. Principia formarum, οντολογία της στοχαστικής φαντασίας. Λέγεται. Ωραία, είμαι VS Triple AP, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Ας πούμε, δείτε, εγώ μπορεί πλέον να μην μπορώ να παίξω το game όπως θα το έπαιζε ένας καλός παίκτης. Αλλά θεωρητικά το γνωρίζω. Ωραία, αυτό έτσι δεν είναι, τουλάχιστον... Μου το αναγνωρίζουν έστω και λίγοι. Το game το γνωρίζω. Όταν βλέπω στο Wolves τώρα, ας πούμε, που προφανώς δεν θα τους κρίνω, αλλά λέω μια άποψή μου. Όταν οι άλλοι παίρνουν Triple AP, που είναι ας πούμε σε Joanne Chogath, Double Tank, AP Mid, Triple AP και ένα Indicari. Αυτό το composition έχει μια μεγάλη αδυναμία. Θέλει teamfight για να κερδίσει. Δηλαδή αυτό το composition, το Double Tank και Triple AP γενικά, πρέπει να πάει σε teamfight. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ο μόνος τρόπος να κερδίσει είναι teamfight. Γιατί δεν παίρνουν έναν ήρωα split push? Fiora, Gnar, Trundle, Jace, όλα αυτά. Γιατί δεν τα παίρνουν, δεν καταλαβαίνω. Αυτά τα picks, εκτός το ότι είναι άπειρα σφασμένα εναντίον tank ηρών, έχουν και το Malmortius που τους κάνει αθάνατους. Τους κάνει τελείως αθάνατους εναντίον triple AP. Γιατί το Indicari δεν μπορεί να πάει στο lane, στο side lane, για κανένα λόγο. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχω καταλάβει ακόμη, αλλά εντάξει. Σίγουρα θα ξέρουν κάτι παραπάνω ή θα είναι ο τρόπος που παίζουν, εντάξει. Ναι, εγώ είχα πάει σε φροντιστήρια γιατί δεν... Αν ξαναζούσα τώρα, αν γυρνούσα Δευτέρα Λυκείου, δεν θα πήγαινα. Αν ξαναζούσα τώρα, τέλος πάντων, δεν... Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, πάντα όταν μιλάς για μια συνήθεια, για ένα θεσμό, για κάτι, πρέπει να σκέφτεσαι το μέσο άνθρωπο και τον άνθρωπο που είναι λίγο παραπάνω. Ο λίγο παραπάνω άνθρωπος δεν τα χρειάζεται αυτά. Αυτά που είναι για τον μέσο άνθρωπο. Συνήθως οι περισσότεροι θεσμοί, όλοι, σχεδόν όλοι ρε, μέχρι και οι νόμοι, και οι νόμοι περισσότεροι, όλα βασικά ό,τι υπάρχει γραμμένο για το πώς πρέπει να ζούμε, είναι τα περισσότερα αναφέροντας στον μέσο άνθρωπο και κάτω. Όχι στον πάνω από τον μέσο άνθρωπο. Τώρα θα μου πεις τι εννοώ. Εννοώ σε θέμα κατανόησης. Ας πούμε. Ένας πραγματικά πνευματικός άνθρωπος, ένας ευφυής, ένας έξυπνος, ένας μπλα 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 που έχει κατακτήσει όλες τις πνευματικές αρετές, δεν χρειάζεται τους νόμους για να του υποδείξουν τι να κάνει. Τα ξέρει από μόνος του, έτσι δεν είναι? Γιατί οι νόμοι έχουν γραφτεί από ανθρώπους, που αυτό σημαίνει ότι είναι πεπερασμένοι. Τους. Πώς να σου πω, είναι κάτι εύκολο να το καταλάβεις. Αρκεί να έχεις την αντίληψη, πώς να σου το πω. Δεν είναι κάτι θεόσταλτο. Έτσι δεν είναι? Σκέψου έτσι και το φροντιστήριο. Είναι ένας θεσμός, δεν ξέρω, πες το όπως θες, που είναι για τον μέσο άνθρωπο κυρίως. Κατάλαβες? Ένα παιδί που έχει εκπαιδευτικό πατέρα και ξέρει να του εξηγήσει πώς λειτουργεί το σύστημα, δεν θα το χρειάζεται το φροντιστήριο. Κατάλαβες? Είναι πολύ απλό. Η άλλη είναι φόρα η οποία ήταν εντάξει. Μου παίζει φάπες. Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ότι η γη είναι επίπεδη. Μιας και το έθιξε κάποιος στο chat αυτό. Έτσι δεν είναι? Η γη είναι επίπεδη και αυτό. Σκέψω ότι υπάρχουν και ερευνητικά δεδομένα. Το έχουν αποδείξει οι μαύροι ράπερ στην Αμερική. Δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό που σου λέω τώρα. Η γη είναι επίπεδη. Το καράβι όταν επιπλέει, κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο που πέφτει από τη γη και πάει αλλού. Παπ, ένα χιτάκι. Χάσαμε το κρύβγα με την τρόλο μου.
αλφα. Θα φας ένα ακόμη. Θα το φας. Θα το φας, σου είπα. Δεν μπορείς. Θα το φας το χιτάκι σου. Εγώ μία μέρα περπατούσα στην Εγνατία και περπατούσα πολύ ωραία και ξαφνικά έπεσα. Έφυγα σε άλλη διάσταση πήγα. Απίστευτο, ε. Η Νίτα λέει είναι εκεί, ωραία. Μπήκε κομματάρε, κάπα. Αυτά τα αγκάθια σε πιάνουν μέχρι την άλλη διάσταση της δουλειάς. Έλα ρε φίλε, αλλάζουν τέτοια είπα πάντας. Τώρα ζήτησα πρέπει να είναι topside ρε φίλε όμως, δεν ξέρω. Το έφαγε ρε μαλάκα, κλαίω. Έλα ρε φίλε, έφυγε απ' την άλλη, δεν το πιστεύω. Ωου, ζυνζάω! Έχω γεωμετρικό, μάγκες κλαίω. Όχι, βασικά δεν έχω κάπα. Κάνουμε back. Λες να είναι γόρντ εδώ και να φάμε κανένα σπιέρ στον κόλο. Ρε φίλε τι γίνεται, αλλάζουν τα άρκετα κρυπάκια ρε μαλάκα. Μέχρι και τα κρυπάκια του game είναι εναντίον μου, σοβαρά το έχετε σκεφτεί. Ου, the place. Δεν έφυγε το έψιλον, του λέω. Η Νίταλη που είναι ρε παιδιά. Τώρα έχω τζάμπα τον χαρασάρο. Η Νίταλη λείπει, οπότε δεν μπορώ τώρα τζάμπα τον χαρασάρο, δεν έχει νόημα. Α, η Νίταλη είναι bot. Κοίτα, εγώ που έχω το cool, με συμφέρει να είμαι passive. Κατάλαβες, δεν... Αυτό είναι το θέμα. Όταν βγάζεις cool, δεν σε νοιάζει να κερδίσεις, γιατί είσαι ήδη κερδισμένος. Είσαι ήδη κερδισμένος από... από τη βάση του laning phase. Σιγά μην σε αφήσω να κάνεις να μπεις.
Βασικά αν κάνει back θα το σοβώ. Κάνει back ο μπαγκλά μας. Κάψα. Ωραία. Έχει βγει πολύ καλά, εντάξει. Δεν έχω χάσει και πολλά σειρά σχεδόν καθόλου. Όχι, πότε δεν έκανε back. Οχ, οχ, οχ. Επέθανε, εντάξει. The place. Έχω γεωμετρικό σε λίγο. Γεωμετρικός. Γεωμετρικός. Πάει. Η παπά σας. Ο μαμάς της μαμάς σας. Άρε Ζιν Ζάο Μέικ, μεγάλος παίκτης. Το bot lane κερδίζει, καλά. Ο μαμιάς της μαμάς σας. Θάξε το Μούντο. Είναι πολύ καλή παρατήρηση. Και το Μούντο είναι πολύ σπασμένο εναντίον Full AP και δεν ξέρω γιατί το παίρνουν. Αλλά δεν το έχω τεστάρει πόσο, πόσο πέφτει το gameplay του από το reduced healing από τα items. Γιατί τώρα, α πούμε, ο Τσόγκαθ δεν μπορεί να βγάλει Executioner, αλλά μπορεί να βγάλει το Thornmail. Και ο Μούντο δίνει hits. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα δεν έχει νόημα να τον χαρασάρω. Γιατί το πικ είναι. Βλέπεις, ας πούμε, τι ασθένεια έχει το πικ. Εντάξει, είναι μεγάλη τρολιά το πικ. Το πικ είναι μεγάλη τρολιά. Τον βαράς και τρως damage πίσω, ξέρω εγώ. Το Μούντο δεν το έχω δοκιμάσει, αδερφέ, να ξέρεις. Αλλά ήθελα πάντα να το παίξω. Εν τω μεταξύ αυτός, φίλε, γιατί έχει τόσα πολλά σίες, δεν έχω χάσει σχεδόν καθόλου. Έχει κοντρόλ βέβαια. Τρίπ κιλός είναι. Πήραμε τον Drake. Δες, αυτή η Nidalee, ας πούμε, είναι η Nidalee που με φλέιμαρε 3 games σε ρί. Και τώρα είναι αντίπαλός μου και τρώει λιλάκι, όχι απαραίτητα από μένα, αλλά... Πού να σου το πω. Ο Τζόγκα θα κάνει κανένα TV. Τώρα ο Τζόγκα θα με περιμένει κάπου γιατί είναι δυνατός. Τι έχει βγάλει. Τώρα λες να τον έχω τον Τζόγκαθ σε ένα βένα, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν μπορώ να υπολογίσω αν τον έχω.
Ρε φίλε, ο γεωμετρικός μου εκεί ήταν χαλασμένος. Πώς έγινε αυτό? Σοβαρά, πώς έγινε αυτό? Ο γεωμετρικός μου δεν αστοχεί σχεδόν ποτέ. Η κάμε αδική ρε guys, please. Θα τα πάμε έτσι θα μου κάνετε. Μηδέν τρία μηδέν αλλά... Τώρα αυτός βλέπει a wild Jace appears. Mental Warrior. Τώρα το ότι πει αυτό κάποιος θα πει γιατί το κάνεις για τον κόσμο 0-3-0, αλλά θα μου δίνει πίεση τώρα με ένα σπάρτι, αυτό είναι, κατάλαβες. Αν και το game εντάξει είναι κερδισμένο, αλλά ξέρω θα το σιγουρέψουμε. Μπορεί, ας πούμε τώρα, με αυτό το TP θα πάρω tower ή θα τραβήξω άτομο πίεση. Κατάλαβες, ένα από τα δύο. Παίρνω tower. Εντάξει, κάνει τη ζελοπροσεκτή τότε. Χίλια 1800 θέλει η ιδέα, ε. Καλά, εντάξει ρε μάλακα, κλαίω. Το έπαιξα στα όρια, αλλά έχασα 2 κιό. Χάλασα το KDA μου ρε μαλακά, κλαίω γάμο. Και είχα μια χαρά KDA μου.